Από μέρα σε μέρα αναμένεται η αποκατάσταση της νέας βλάβης στον αξονικό τομογράφου του νοσοκομείου Βόλου που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του και θα έπρεπε να έχει αντικατασταθεί εδώ και 2 χρόνια. Το πανάκριβο ανταλλακτικό που απαιτείται για να τεθεί σε λειτουργία ο αξονικός μέχρι να ξαναχαλάσει έχει παραγγελθεί και εντός της εβδομάδας θα τοποθετηθεί. Ωστόσο η διοίκηση του νοσοκομείου έχει στραμμένη την προσοχή της στο διαγωνισμό που τρέχει για την προμήθεια νέου αξονικού τομογράφου μέσω του ΕΣΠΑ έως το ερχόμενο φθινόπωρο. Είναι 16 ετών. Και μάλιστα υπάρχει και έγγραφο που ζητούσε από την ίδια η εταιρεία η Philips ότι δεν εγγυώμαι ότι θα σας βρίσκω ανταλλακτικά μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2012. Είχε σταλεί τότε εδώ στο νοσοκομείο, εγώ δεν ήμουν εδώ τότε. Το είδα όμως το χαρτί αυτό στην αλληλογραφία και πιστεύω ότι έπρεπε η κινήση να είχαν γίνει νωρίτερα. Από εκεί και πέρα, τι να πω, αγωνιζόμαστε για το καλύτερο. Εμείς κάναμε από την πρώτη μέρα ανάληψη των καθηκόντων μας, κάναμε τις κινήσεις αντικατάσταση, 21 Αυγούστου ήρθαμε. 23 Αυγούστου υπογράψαμε την έκθεση σκοπιμότητας χέρι-χέρι με τη διοίκηση της Πέμπτης ΥΠΕ και με το Υπουργείο Υγείας και εμείς σαν νοσοκομείο. Στο μεταξύ, ο διοικητής του νοσοκομείου Βόλου απάντησε στα νέα πειρά που εξαπέλυσε εναντίον του μέσω του ραδιοβέρο ο προκάτοχός του Αριστίδη Ζαχαρόπουλος, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι μαζί με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας φρόντισαν ώστε η Λάρισα να αποκτήσει 2 μαγνητικούς τομογράφους τη στιγμή που ο Βόλος δεν έχει κανέναν. Καταθέσαμε πρόταση από το 2011 για να πάρουμε αξιονικό τομογράφο. Αυτή η πρόταση, από όσα λίγα ξέρω, διότι έχει αξία να τονίσω, ότι ζήτησα από τον κύριο Καραμπάτσα να μου δώσει το φάκελο του ΕΣΠΑ για λόγους νόμου προστασίας μου και όχι μόνο. Από τις 28 Απριλίου του 2014 και ακόμα δεν έχει ικανοποιήσει το αίτημά μου. Η ιστορία δεν ξέρω ποιος detective θα τη γράψει, θα καταλήξει όμως. Και είμαι αρκετά βάσιμο σε αυτό που λέω, ότι στη Λάρισα υπήρξε μια υπονόμευση της μαγνησίας. Και αρχίζω με τον μαγνητικό τομογράφο. Η πρόταση του νοσοκομείου Βόλου πήγε στα Τάρταρα. Και η Λάρισα, ενώ δέχτηκε μαγνητικό τομογράφο στο Πανεπιστημιακό, ξαφνικά απέκτησε και το Γενικό Νοσοκομείο, διοικητής του οποίου τότε ήταν ο κύριος Καραμπάτσας. Ο κύριος Αγοραστός βρισκόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου μιλούσαν για την αναβάθμιση των κτηρίων και ανάμεσα στα άλλα λοιπόν έφυγε και το ζήτημα του μαγνητικού τομογράφου και αυτό που σας είπα και άλλη φορά είναι ότι έκτοτε αυτοί οι δύο παράγοντες ανταλλάσσουν αυροφροσύνες δημοσίως. Όταν ήμουν διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, εγώ έκανα κάθε δυνατή προσπάθεια για την αναβάθμιση του νοσηλευτικού ιδρύματος το οποίο διοικούσα. Και βέβαια είχαμε και πολύ καλή συνεργασία και με την περιφέρεια, με τον κύριο Γραστό και με όλους τους φορείς και με το Υπουργείο Υγείας. Το ίδιο κάνω και εδώ. Δεν ωφελεί όμως να ομφαλοσκοπούμε και να μεμψημερούμε. Πρέπει να κοιτάζουμε μπροστά το Αχιλοπούλιο, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κεντρικής Ελλάδος με 400 κλίνες. Δικαιούται αναβάθμιση υποδομών και μέσα στην αναβάθμιση αυτή εντάσσεται και ο αξονικός που κάναμε, αλλά και ο μαγνητικός τομογράφος, που είναι το πρώτο έργο που θα βάλουμε στο νέο ΕΣΠΑ, στο οποίο φιλοδοξούμε να είμαστε πρωταγωνιστές και όχι ουραγοί.